Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ο Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος, ελεήσεις μας, όσο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα αναστάς, εις την μακαρία σου, εις την πάραση φυλάει ο Θεός ημών ο κατάβασης άδου και τάσο δυναστής, Κύριε ελεήσου, με τη δεόνα που Χριστίνες Αναστασίου, Καραλάβους Γεωργίου Δημητρίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτού πάμπλη μέλημα, εκούσιόντε και ακούσιόν συγενέχων, ως αθάνατος βασιλεύτη Αναστάσεις των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων. Θα κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή. Αρχή. Στο Μνημόσυνο, ένα δικό σας μήνυμα για αυτή την δύσκολη μέρα για τον Πάοκ. Сегодня трагический день. Сегодня трагική мера. И, конечно же, мы одна семья. Και βεβαίως είμαστε μία οικογένεια. И мы должны быть и в радости, и в печалях вместе. Και πρέπει να είμαστε μαζί και στις δύσκολες μέρες και στις χαρές. Совсем молодые дети еще. Είναι μικρά παιδιά ακόμα, ήταν μικρά παιδιά ακόμα. И они навсегда остались, наверное, в этом возрасте и в памяти у тех, которые дорожит традициями ПАОКа. Και έχουν μείνει για πάντα νέοι στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε το ΠΑΟΚ και σέβονται τις παραδόσεις του ΠΑΟΚ. Я сегодня приехал сюда. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ, στο вместе с семьёй ПАОКа, έτσι ώστε μαζί με την οικογένεια του ΠΑΟΚ, склонить голову, να τηρήσω τη μνήμη, и сказать мы помним, και να πούμε ότι θυμόμαστε. Трагические наши дни, θυμόμαστε και τις τραγικές μας μέρες, и хорошие дни свои, και τις χαρές και τις καλές μας μέρες. И лучшая память о них, και η καλύτερη μνήμη για τα παιδιά αυτά. Будет, наверное, если сегодня наша команда действительно достойно выступит. Θα είναι μάλλον αν σήμερα η ομάδα μας θα παίξει καλά. И мы сможем на стадионе показать, что они с нами. Και θα μπορέσουμε όλοι εμείς να δείξουμε στο γήπεδο ότι τα παιδιά αυτά είναι μαζί μας. Когда шла служба, όταν είχαμε τώρα την μνημόσυνη λειτουργία, я подумал, εγώ σκέφτηκα. Чего я хочу? Το τι θέλω εγώ. Не хочу, чтобы в моей жизни еще повторилось подобное. Εγώ δεν θέλω στη ζωή μου να έχει επαναληφθεί κάτι παρόμοιο ξανά. Когда молодые дети погибают. Είναι μεγάλη τραγωδία όταν τα νέα παιδιά, μικρά παιδιά σκοτώνονται, πεθαίνουν. Κύριε Σαββίδη, είδατε το χώρο για πρώτη φορά. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι για να αναβαθμιστεί το μνημείο, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει για να είναι και λίγο η καλύτερη κατάσταση. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Σε αυτό εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εμείς θα κάνουμε αυτά που χρειαζόμαστε όλοι εμείς. Και αν θα χρειαστεί να κάνουμε καλύτερα, εγώ μπορώ να σας πω, μπορώ να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την ανθρώπινη μνήμη. Και με έχει αγγίξει ότι τόσα νέα παιδιά ήρθαν σήμερα εδώ. Ο меня сын срочно позавчера улетел.
Ο γιος μου προχθές επιγόντως αναγκάστηκε να φύγει, να αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη. Мне позвонил и через помощников передал, чтобы я не забыл, что я должен сегодня быть здесь. Αλλά με πήρε τηλέφωνο και με είπε οπωσδήποτε να μην ξεχάσω ότι σήμερα το πρωί πρέπει να είμαι εδώ. Это самое лучшее, что мы можем делать. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Остальное это все. Όλα τα υπόλοιπα